Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Αθηνών. Καλησπέρα σας κύριε γραμματέα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Σιαδήμα, καλησπέρα κύριε Σκουρή. Και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας, έστω και μέσω της τεχνολογίας, αλλά φαντάζομαι και θα κάνουμε έτσι μια καλή συζήτηση, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα και βέβαια στο αξιωματική αντιπολίτευση έχετε θέσει ειδικά με το νέο έτος και μετά και με μεγαλύτερη ένταση το αίτημα για πρόωρες κάλπες, κύριε γραμματέα. Κοιτάξτε, είναι τόσα τα προβλήματα που συσσωρεύονται, είναι τόσα τα πολιτικά διέξοδα και είναι τόσο τραγικές οι συνέπειες της πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας να διαχειριστεί οποιοδήποτε ζήτημα και οποιαδήποτε κρίση, που νομίζω ότι πλέον το αίτημα για εκλογές είναι αίτημα διεξόδου. Είναι αίτημα το οποίο συντονίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τις λαϊκές απαιτήσεις και τις λαϊκές ανάγκες και τις λαϊκές προσδοκίες. Όπου και αν κοιτάξει κανείς, είτε αυτό αφορά την πανδημία, είτε αυτό αφορά την οικονομία και το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας, είτε αυτό αφορά τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, όπως ήταν οι πρόσφατες καταστροφικές, ο πρόσφατος χιονιάς, είτε αυτό αφορά το ζητήματα που σχετίζονται με την θεσμική ποιότητα και με τη δημοκρατία ή ακόμα και με απλές καθημερινές λειτουργίες κρατικού χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα η έκδοση των συντάξεων, βλέπουμε ότι αυτό το οποίο είναι στην ημερήσια διάταξη είναι η παρακμή, είναι η αποτυχία, είναι η σύψη, είναι η αδυναμία διαχείρισης οποιοδήποτε προβλήματος. Αυτό αφορά την στάση της κυβέρνησης. Το αίτημα για εκλογές, πάντως, όπως είπατε πριν, ότι είναι ένα λαϊκό αίτημα, δεν είναι λαϊκό αίτημα. Και θέλω να πω ότι εκτός από εσά, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν ξέρω καλός ή κακός, αλλά δεν το θέτουν ως θέμα. Δεν το θέτει ούτε το Κινάλ. Τουλάχιστον το Κινάλ που είναι και... Κυρίως το Κινάλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι λαϊκό αίτημα. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος, ακόμα και στις ποιοτικές μετρήσεις που γίνονται και τον βαθμό αξιοπιστίας του στον κρίνει ο καθένας, υπάρχει μια έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα όμως έχετε δίκιο να λέτε ότι δεν είναι όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία θέτουν το ζήτημα της ανάγκης για άμεση προσφυγή στις κάλπες ώστε να υπάρξει μια δημοκρατική προοδευτική διέξοδος. Το Κινάλ έχει μια επαμφωτερίζουσα στάση. Στο ερώτημα που τους θέσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ψήφο δυσπιστίας, για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, φάνηκε ότι στο ίδιο ερώτημα το Κινάλ απαντάει με δύο τρόπους. Δηλαδή, αφενός την πρόταση δυσπιστίας είπε υπερψηφίζουμε, άρα τούτο σημαίνει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ στο ζήτημα των εκλογών απάντησαν ότι δεν είναι τώρα ώρα για εκλογές. Αλλά όχι τώρα, να φύγει μένα, αλλά όχι τώρα. Καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι το εξής. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν όλα τα δημοκρατικά κόμματα είναι: πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει αποτύχει. Και η απάντηση που δίνουμε εμείς είναι απολύτως σαφής, καθαρή και ευθύτατη. Κύριε Τζανακόπουλε, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποτύχει και πρέπει να φύγει. Η χώρα χρειάζεται προοδευτική δημοκρατική διακυβέρνηση, προοδευτική δημοκρατική διέξοδο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές. Είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει? Το λέω αυτό γιατί έτσι διάβαζα προσεκτικά χθες τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στην Αυγή, που λέει ότι έχουμε κιόλας έτοιμα τα πρώτα νομοσχέδια. Είστε πιο έμπειροι πλέον από την προηγούμενη φορά? Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Έχουμε μια εμπειρία διακυβέρνησης 5 ετή σχεδόν, 4,5 χρόνια. Και έχουμε προσδιορίσει ακριβώς και τις βασικές μας πολιτικές προτεραιότητες σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, με δεδομένα τα όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, πρώτη και μέγιστη προτεραιότητα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να στηριχτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να στηριχτεί το προσωπικό του, και έχουμε καταθέσει μια αναλυτική πολιτική πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει αυτό και από πού μπορούν να αντληθούν οι πόροι για να γίνει αυτό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ενίσχυση των υποδομών, ενίσχυση μισθολογική γιατρών και γιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Την ίδια στιγμή έχουμε καταθέσει μια αναλυτική πρόταση σε σχέση με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Κατάργηση καταρχάς των αντεργατικών νομοσχεδίων Χατζηδάκη, αυτών των εκτρωμάτων που
στην πραγματικότητα αποδιάρθρωσαν ό,τι είχε μείνει όρθιο στην αγορά εργασίας, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, πράγμα που θα συμπαρασύρει και το σύνολο της μισθολογικής κλίμακας προς τα πάνω, και βεβαίως διαχείριση και ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ζήτημα εδώ δεν είναι ζήτημα, αν θέλετε, δημοσιονομικών πόρων. Δημοσιονομικοί πόροι υπάρχουν. Το θέμα είναι προς τα πού θα κατευθυνθούν. Με προλάβατε. Υπάρχουν χρήματα, δηλαδή, με σχόλια. Υπάρχουν χρήματα. Σας απαντώ. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή για να γίνουν αυτές οι πολιτικές. Το θέμα είναι αν επιλέγεις να τις θέσεις ως προτεραιότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του επιλέγουν ως προτεραιότητα την ενίσχυση των υψηλών, πολύ υψηλών εισοδημάτων, αλλά και των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και κάποιας μερίδας, ή μάλλον και της μερίδας των ολιγαρχών. Προς τα εκεί κατευθύνουν και προσανατολίζουν τους διαθέσιμους πόρους που έχει αυτή τη στιγμή το κράτος και δεν ασχολούνται καθόλου με την κοινωνική πλειοψηφία. Εμείς είπαμε πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ καθαρά για ποιο λόγο δεν μειώνουν τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα κάψιμα, στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε ότι δεν υπάρχουν οι πόροι. Υπάρχουν όμως οι πόροι για να σπαταλώνται, αν θέλετε, σε ενισχύσεις συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Υπάρχουν οι πόροι για να συγκροτείται η λίστα Πέτσα και να παίρνουν χρήματα μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσω μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν πόροι για να γίνονται 5 δις, παρακαλώ, μέσα σε 1,5 χρόνο απευθείας αναθέσεις στους φίλους της κυβέρνησης, στους επιχειρηματικούς φίλους της κυβέρνησης, αλλά δεν υπάρχουν οι πόροι για να στηριχθεί η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ζήτημα πολιτικών και οικονομικών προτεραιοτήτων, είναι ζήτημα κοινωνικών αναφορών. Γραμματέα, επειδή σταθήκαμε στο θέμα των εκλογών, ήθελα να σας ρωτήσω 1-2 θέματα που νομίζω ότι περιμένω με τη θέση σας. Υπάρχουν δημοσιεύματα τελευταία, και εγώ έχω γράψει γι' αυτό, ότι γίνεται συζήτηση για ένα νέο εκλογικό νόμο που θα αντικαταστήσει τον εκλογικό νόμο που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον κύριο Βελόπουλο. Ήθελα καταρχήν το σχόλιο σας επί αυτού. Σας απαντώ ευθέως. Δύο σημεία. Θα πρόκειται περί πρωτοφανούς πραξικοπήματος, με την έννοια ότι θα αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας η παρακμιακή θεσμική λειτουργία που υπάρχει αυτά τα 2,5 τελευταία χρόνια. Θα είναι η πρώτη φορά που μέσα σε μία τετραετία μίας κυβέρνησης ψηφίζονται δύο εκλογικοί νόμοι ανάλογα με τα σχεδιάσματα και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει το πρώτο κόμμα. Το δεύτερο σημείο είναι ακριβώς η συνέχεια του πρώτου. Η συζήτηση και μόνο που γίνεται δείχνει το μέγεθος της κατάρρευσης των προσδοκιών των πολιτών από τη Νέα Δημοκρατία και το μέγεθος του πολιτικού αδιεξόδου που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή το να θέτει ζήτημα νέου εκλογικού νόμου για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο αποδεικνύει περίτρανα ότι πολιτικά έχει καταρρεύσει. Ότι πολιτικά έχει τελειώσει. Πάντως ο κύριος Οικονόμου σήμερα αποδρομή, είναι μια κυβέρνηση αποδρομή και ψάχνει διόδους, αν θέλετε, πολιτικής διαφυγής. Όμως πολιτική διόδος διαφυγής για τον κύριο Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κλείσει τον κύκλο του ως πρωθυπουργός. Είναι καιρός να γυρίσει στην αντιπολίτευση και να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα ασχοληθεί με τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Πάντως, επειδή ήταν εύστοχη η ερώτηση του Βασίλειου, ο κύριος Οικονόμου σήμερα, επειδή και ρωτήθηκε για στο briefing, άρα πάνε να πει ότι όπου υπάρχει καπνός, ίσως υπάρχει και φωτιά, τουλάχιστον κάποιοι το σκέφτηκαν, είπε ότι όχι μόνο δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, αλλά και με αυτό τον εκλογικό νόμο η Νέα Δημοκρατία θα ξανακερδίσει τις εκλογές και τον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ας προχωρήσει λοιπόν η κυβέρνηση εκλογές για να υπάρξει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή με απλή αναλογική. Μάλιστα. Κυβέρνηση πλειοψηφίας ή και μειοψηφίας? Κυβέρνηση δημοκρατική, προοδευτική, με βάση το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης απλής αναλογικής. Αυτό λέω. Και όμως είναι και το κοινάλ και μειοψηφία. Και τούτο προϋποθέτει, κύριε Σκουρή, μια μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Μιας και είμαστε σε αυτό το εκλογικό πεδίο τώρα. Και είπατε πριν για τις δημοσκοπήσεις, γιατί το είπατε έτσι, χρησιμοποίησατε τις εκφράσεις. Όποια αξιοπιστία έχουν, αφήσατε και
το υπονοούμενο. Οι δημοσκοπήσεις όμως για την ώρα, αυτές που βγαίνουν στη δημοσιότητα, όπως και να τις δει κάποιος, ανεξάρτητα από τα ποιοτικά στοιχεία, τη φθορά της κυβέρνησης μετά από 2,5 πάμε για 3 χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συγκεντρώνει αυτή την φθορά τουλάχιστον ακόμα, κύριε Γραμματέα. Λοιπόν, ακούστε, πριν από λίγες μέρες έγιναν οι πορτογαλικές εκλογές. Mm-hmm. Στις πορτογαλικές εκλογές οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ισοπαλία του σοσιαλιστικού κόμματος με το κόμμα της δεξιάς και καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα 13 μονάδων διαφοράς. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ χειρότερα προηγούμενα σε σχέση με αυτό. Έχουμε τα προηγούμενα του 2015, όπου η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζονταν ως δήθεν ισόπαλοι και καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα 9 μονάδων διαφοράς. Είχαμε το δημοψήφισμα που το ναι ήταν 3 μονάδες μπροστά και τελικά το όχι κέρδισε με 24 μονάδες. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε τις εκλογές του Κινάλου, που οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν τον κύριο Λοβέρδο να κερδίζει και τελικά κατέληξε τρίτος. Άρα θέλω να σας πω, ή ακόμα και τις εκλογές του Ιουλίου του 2019 έδιναν στο ΣΥΡΙΖΑ 24% κατά μέσο όρο οι δημοσκοπικές εταιρείες και πήραμε κοντά στο 32%. Άρα αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούν τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διαρκώς και εξακολουθητικά. Και άρα αυτό μας δημιουργεί, αν θέλετε, και εύλογες υπόνοιες ότι συμβαίνει και σήμερα. Mm. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ αυτό που βλέπω και εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο κύμα λαϊκής δυσαρέσκειας, υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας το οποίο στην πραγματικότητα έχει δημιουργήσει νέους πολιτικούς όρους σε σχέση με αυτούς που ίσχυαν πριν από ένα χρόνο και έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας μεγάλης προοδευτικής δημοκρατικής πλειοψηφίας. Πριν πάμε και στα δικά σας, γιατί έχετε το συνέδριο μπροστά, γραμματέας του κόμματος είστε, ήθελα να σας ρωτήσω για άλλο θέμα της άμεσης επικαιρότητας. Πώς κρίνετε την παραίτηση του κυρίου Λιβανού? Για να πάμε μετά και στα δικά σας. Κοιτάξτε, είναι η απόλυξη, αν θέλετε, αυτής της απόλυτης παρακμής, σύψης, της λογικής της λειτουργίας του επιτελικού κράτους που έχει οικοδομήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Η λογική των πελατειακών σχέσεων, η λογική των προνομιακών μεταχειρήσεων, η παλαιοκομματική λογική η οποία προσπαθεί να καλυφθεί πίσω από επικοινωνιακές απολόγες. Θα πει κανείς, γραμματέα, το μακρινό. Ναι, θα πει γραμματέα κανείς, μα τον έδιωξε ο Μητσοτάκης, του ζήτησε την παραίτηση. Ποιος τον είχε βάλει εκεί? Καλά, και κάναμε μια κουβέντα για το 2007. Και πρέπει να απαντηθεί και αν έγιναν αυτά. Ελάτε τώρα, θέλετε να μιλήσουμε για προνομιακές σχέσεις, θέλετε να μιλήσουμε για την λογική της ενίσχυσης φίλων και αυλοκολάκων? Θέλετε να μιλήσουμε για τη λίστα Πέτσα? Θέλετε να μιλήσουμε για τα δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων στους πρωθυπουργικούς φίλους και κολαούζους? Αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και απλώς επειδή δημιουργήθηκε αυτή η φασαρία με το συγκεκριμένο βίντεο, την πλήρωσε ο κύριος Λιβανός, ο οποίος είναι ίδιος με τον κάθε υπουργό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, διότι τον τόνο του παλαιοκομματισμού, τον τόνο της λογικής της καθεστωτικής, τον δίνει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα, είναι αυτός ο οποίος έχει τον έλεγχο και έχει και την ευθύνη. Θα επαναλάβω όμως το ερώτημα. Τον έδιωξε όμως? Θα μπορούσε να πει κάτι. Έδιωξε τον κύριο Λιβανό, τον πιο αδύναμο κρίκο, αλλά τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος έχει τις ειδικές σχέσεις με τον κύριο Φουρθιώτη, για παράδειγμα, δεν τον έχει πειράξει, διότι δεν αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, τον αδύναμο κρίκο της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Θέλησε να δείξει μετά από το, αν θέλετε, μετά από αυτή τη συσσωρευμένη οργή που έχει δημιουργηθεί για όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δήθεν πρωθυπουργική πυγμή. Αυτά τα κόλπα της παλαιοκομματικής κουλτούρας και της παλαιοκομματικής λογικής. Αν δεν τον έδιωχνε, θα λέγατε, γιατί δεν τον διώχνει? Τι φοβάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λέγατε, αν δεν τον έδιωχνε? Καλώς. Ή αν δεν τον παρετούσε, τέλος πάντων, αυτή την έκφραση. Λέω όμως ότι έχουν γίνει πολύ χειρότερα
αν θέλετε, τα προηγούμενα, τις προηγούμενες εβδομάδες ή τους προηγούμενους μήνες, και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει τολμήσει να πειράξει υπουργό και προφανώς ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δώσει, ας πούμε, την αίσθηση ότι έχει ακόμα τον έλεγχο της κυβέρνησής του. Δεν έχει κανέναν έλεγχο, δεν έχει, έχει απελευθερώσει, αν θέλετε, δυνάμεις οι οποίες είναι απολύτως εχθρικές προς το δημόσιο συμφέρον, και η κυβέρνηση λειτουργεί ακριβώς με όρους παλαιοκομματικής λογικής, με όρους εξυπηρέτησης συμφερόντων, με ειδικές προνομιακές σχέσεις, με ολιγάρχες, με πρωθυπουργικούς φίλους κλπ. Πριν πάμε στα του συνεδρίου, γιατί έχετε να πείτε πολλά ως γραμματέας ΓΑΡ, μιας και είμαστε σε πρόσωπα, και μέσα στο Σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή και όλα στο απόγευμα, πάνω από 500 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές και πρώην υπουργοί του κόμματός σας διαφωνούν, έτσι όπως χειρίζεται τη γλώσσα, χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, ο κύριος Πολάκης για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για πρόσωπα. Και μάλιστα με αφορμή και την κόντρα που είχε και με τον Νίκο Φίλη, τον πρώην υπουργό Παιδείας και βουλευτή του κόμματός σας, είστε μαζί κιόλας στην Άλφα Αθηνών. Γι' αυτό τι λέτε? Γιατί το λέτε για τον κύριο Πολάκη αυτό? Διαβάσατε στο κείμενο το όνομα του κύριου Πολάκη? Όχι, αλλά τουλάχιστον έτσι όπως είδα, είδα και το Τι είπε ο κύριος Φίλης. Για ποιον, φαντάζεστε, εκεί πήγε το μυαλό μου με αυτά που είπε ο κύριος Φίλης. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Καλώς κάνανε τα 500 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και υπενθυμίσανε ότι θα πρέπει μέσα σε μια πολιτική συζήτηση, μέσα στον πολιτικό διάλογο, ιδιαίτερα όταν αυτός είναι εσωκομματικός και αφορά την στρατηγική, την τακτική, τις οργανωτικές μορφές που θα πρέπει το κόμμα να υιοθετήσει για να γίνει πιο αποτελεσματικό και πιο χρήσιμο στην κοινωνική του λειτουργία, να διατηρούνται όροι ήθους, ευπρέπειας, όροι γενναιοδορίας και κατανόησης προς την αντίθετη άποψη. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό είναι απολύτως αυτονόητο για ένα δημοκρατικό κόμμα. Φαντάζομαι όμως, γραμματέα, για κάποιον τον είπαν αυτό. Εσείς ως δεν ερευνήσατε, δεν ρωτήσατε για ποιον το είπαν? Δεν τρελάθηκαν ξαφνικά, ξεκίνησαν το πρωί? Σπουρή, κανείς δεν τρελάθηκε. Είναι δεδομένο ότι μέσα σε μια αντιπαράθεση οι τόνοι μπορούν να ανέβουν, και καλό είναι να υπενθυμίζουμε ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να γίνεται με όρους κατανόησης και ευπρέπειας. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι προς δημοσιογραφική, αν θέλετε, χρήση. Η γνώμη μου είναι ότι έχουμε μπροστά μας το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στο πλαίσιο ακριβώς του προσυνεδριακού αυτού διαλόγου, ο οποίος ήδη έχει ανοίξει, θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα που τίθενται, που αφορούν στρατηγική, πολιτικές προτεραιότητες, οργανωτικές μορφές, και θα συζητηθούν με όρους βάθους και σεβασμού στην αντίθετη άποψη. Και από τα κείμενα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν είδαμε διαφορές στρατηγικές, για παράδειγμα, στις πολιτικές. Είδαμε κυρίως στον τρόπο εκλογής της ηγεσίας. Του Πρόεδρου. Του Πρόεδρου και της Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη. Ξέρω, είστε γραμματέας, έχετε ένα συνθετικό ρόλο, αλλά θα πρέπει να σας ρωτήσω αν εσείς συμφωνείτε με την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Να το έχω πει δημόσια ότι απολύτως συμφωνώ. Δημιουργεί όρους, αν θέλετε, για την απελευθέρωση μιας δυναμικής εμπλοκής των μελών στην καθημερινότητα του κόμματος και, και στη λήψη των αποφάσεων. Ακούστε, κύριε Σκουρή και κύριε Σιαδήμα. Το κομματικό φαινόμενο περνάει κρίση. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Περνάει κρίση, θα έλεγε κανείς, σε ολόκληρη την Ευρώπη και ενδεχομένως σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η κρίση δεν είναι τωρινή. Είναι παράλληλη και αντίστοιχη και σύστοιχη με την κρίση αντιπροσώπευσης που υπάρχει στις κοινωνίες του ύστερου καπιταλισμού. Με δεδομένο αυτό, πρέπει να πειραματιστούμε, πρέπει να βρούμε νέες οργανωτικές μορφές για να αναζωογονήσουμε ακριβώς το φαινόμενο του μαζικού λαϊκού κόμματος που αποτελεί πυλώνα της δημοκρατίας εδώ και 150 χρόνια. Θεωρώ ότι η συζήτηση περί των οργανωτικών σχημάτων έχει τη σημασία της και είναι ακριβώς
ακριβώς το πρόβλημα της κρίσης αντιπροσώπευσης και της κρίσης της συμμετοχής των πολιτών στην καθημερινή πολιτική, που πρέπει να αποτελεί το κριτήριο για την ορθότητα μιας πρότασης. Και η γνώμη μου είναι ότι ακριβώς αυτή η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί τους όρους για να απελευθερωθεί μια δυναμική, να δοκιμάσουμε οργανωτικές μορφές που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην εμπλοκή περισσότερων ανθρώπων σε αυτό το οποίο ονομάζουμε κεντρική πολιτική. Και όταν εκλέγεις έναν πρόεδρο, και ιδιαίτερα όταν εκλέγεις μια κεντρική επιτροπή, η οποία αποτελεί και το σώμα που καθορίζει μεταξύ δύο συνεδρίων τις βασικές στρατηγικές και τακτικές προτεραιότητες ενός πολιτικού χώρου, νομίζω ότι αυτό είναι, αν θέλετε, κορυφαία μορφή έκφρασης της συμμετοχής και της. Τώρα δεν είναι πρόβλημα από την άλλη μεριά, γραμματέα. Αλλά δεν μένουμε εκεί. Ξέρουμε ότι οι οργανωτικές μορφές δεν μπορούν από μόνες τους να λύσουν πολιτικά προβλήματα. Εμείς θέλουμε ένα κόμμα μαζικό, θέλουμε ένα κόμμα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, ένα κόμμα. Μου κάνει εντύπωση. Θα εμπλέκονται τα μέλη στην καθημερινότητά του και στην ζωή του και στις πολιτικές του αποφάσεις. Μου κάνει εντύπωση. Ακούω ότι έχετε 40.000, 50.000 μέλη. Αυτά θα εκλέξουν τον κύριο Τσίπρα. Και δεν είναι. Αν είναι υποψήφιος, δεν ξέρω και αν υπάρχει και συνυποψήφιος, δεν ξέρω τι θα γίνεται στα συνέδρια. Δεν είναι πολύ μικρός αριθμός για ένα κόμμα που είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, θα σας απαντήσω, κύριε Σκουρή. Αυτή τη στιγμή τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάνω από, είναι κοντά σε 60.000. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και 2,5 χρόνια, η οποία ανεκόπη από την πανδημία, για να ενισχύσουμε ακριβώς τις κομματικές μας οργανώσεις, να μεγαλώσουμε το κόμμα, να το διευρύνουμε, να δημιουργήσουμε όρους, αν θέλετε, αντιστοίχησης της πολιτικής μας επιρροής, που είναι ίσως η μεγαλύτερη επιρροή αριστερού και σοσιαλιστικού κόμματος στην Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε το πρόσφατο αποτέλεσμα του κ. Κώστα. Δεν υπάρχει άλλο αριστερό ή σοσιαλιστικό κόμμα στην Ευρώπη που να έχει καταγράψει τόσο μεγάλη πολιτική επιρροή όσο ο ΣΥΡΙΖΑ, με την εξαίρεση, ξαναλέω, των πρόσφατων εκλογών στην Πορτογαλία. Θέλουμε λοιπόν να αντιστοιχίσουμε αυτή την πολιτική επιρροή με την κοινωνική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ, με τη δυνατότητά του να παρεμβαίνει στις θεσμικές εκπροσωπήσεις της κοινωνίας, τη δυνατότητά του να είναι υπαρκτή δύναμη στα συνδικάτα, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι διαρκής, η οποία είναι δύσκολη και η οποία απαιτεί στοχοπροσύλωση και καθημερινή δουλειά, όχι μόνο στο επίπεδο των κεντρικών πολιτικών, αλλά και στο επίπεδο της καθημερινής πολιτικής. Αντιλαμβάνεστε όμως. Από εκεί και πέρα όμως, προσέξτε να δείτε. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας έχει 100 με 110.000 μέλη. Η Νέα Δημοκρατία έχει 130.000 μέλη. Ναι, αλλά θα συγκριθείτε όμως με πόσοι συμμετείχαν στις εκλογές. Δηλαδή τους 270 που πήγαν στο κοινά, 400 στη Νέα Δημοκρατία το 2016. Θα συγκριθούμε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Το 2004, το Γιώργο Παπανδρέου τον είχαν ψηφίσει 1.000.000 πολίτες. Πώς τον είχαν ψηφίσει 1.000.000 πολίτες? Είχαν ανοίξει κάποια εκλογικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και όποιος ήθελε πέρναγε και έριχνε μια ψήφο που στήριζε τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν μια λογική η οποία κινητοποιούσε την κομματική βάση. Ήταν μια. Αυτό επαναλήφθηκε και στις εκλογές του 2007 και στις εκλογές του 2017 με τους υποψηφίους τότε και που αναδείχθη η κυρία Γεννηματά. Ήταν κάτι που έγινε και στις πρόσφατες εκλογές του Κινάλ, όπου όποιος ήθελε, από όπου ήθελε, ακόμα και αν ήταν από αντίπαλο κόμμα, μπορούσε να περάσει μια Κυριακή, να ρίξει μια ψήφο και να καθορίσει ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο, αν θέλετε, μιας λογικής μεταδημοκρατικής. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ενίσχυση των μελών ενός κόμματος, με την με την δημοκρατικότητα των θεσμών του. Είναι, ξέρετε, μια διαδικασία που παίζεται στο επίπεδο της επικοινωνίας. Δεν εμπλέκει στην πραγματικότητα τα μέλη
ενός κομματικού φορέα στην πραγματική λήψη των πολιτικών αποφάσεων, απλώς αναδεικνύει έναν αρχηγό ο οποίος στη συνέχεια πορεύεται κατά το δοκούν. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι τέτοιο. Δεν είναι η λογική της πρότασης του κυρίου Τσίπρα ότι όποιος περνάει έξω από το εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την Κυριακή που θα γίνουν οι εκλογές ή το Σάββατο που θα γίνουν οι εκλογές ή τη μέρα των εκλογών περνάει και δίνει 2 ευρώ και ψηφίζει. Η πρόταση του κυρίου Τσίπρα έχει στοιχείο βαθιάς δημοκρατικότητας, έχει στοιχείο και βασικό του πυρήνα την ενίσχυση της ιδιότητας του μέλους του κόμματος. Άρα της δυνατότητάς του να εμπλέκεται στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Γι' αυτό αν δείτε ας πούμε και στο καταστατικό μας προβλέπονται κάποια πράγματα τα οποία είναι πρωτοποριακά. Όπως το ότι για παράδειγμα τα μέλη του κόμματος είναι αυτά που θα αποφασίζουν για τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε κυβέρνηση. Μέσω διαδικασίας δημοψηφίσματος. Δηλαδή, γίνονται εκλογές. Είναι η τρίμερη διαδικασία. Είμαι με απλή αναλογική. Εσείς θα είστε κάλπιδοι διακτιακοί με τα μέλη σας, για παράδειγμα, βεβαίως, αν θα συμμετάσχετε. Βεβαίως. Και αυτό νομίζω ότι είναι νίκη για τη δημοκρατία. Να έχει ένα κόμμα τη δυνατότητα τα μέλη του να αποφασίζουν για τέτοιες κορυφαίες. Αυτό στη Γερμανία γίνεται, αλλά είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Εδώ μεταξύ των διερευνητικών εντολών είναι 3 ημέρες. Πώς θα γίνει αυτό? Μιλάμε για ψηφιοποίηση του κόμματος, κύριε Σκουρή. Γι' αυτό μιλάμε για ψηφιοποίηση του κόμματος. Και μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους κινήσεις πλέον μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν μιλώ για μια διαδικασία η οποία δεν έχει σημεία επαφής με τα δημοκρατικές πρακτικές που αναδείχθηκαν σε άλλα κόμματα συστημικού τύπου, αλλά μιλάμε για μια νέα δημοκρατική στιγμή που επιχειρεί να ανοίξει τον κόσμο της πολιτικής, να ανοίξει τον κόσμο των πολιτικών αποφάσεων, να ανοίξει τον κόσμο της εκλογής, αν θέλετε, πολιτικών ηγεσιών στο σύνολο των μελών του κόμματος. Και νομίζω ότι είναι ένα δημοκρατικό πείραμα που αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσουμε, με δεδομένο, ξαναλέω, ότι το κομματικό φαινόμενο και η λογική της κομματικής συγκρότησης, έτσι όπως μας την κληρονόμησε ο 20ος αιώνας, ενδεχομένως να έχει παράξει. Αν δεν περάσει αυτή η πρόταση η γραμματέα από το συνέδριο, αυτό σημαίνει ότι θα πρόκειται για μια ήττα προσωπική του κ. Τσίπρα. Μπορεί να παραμείνει ο Τσίπρας μετά? Εντάξει κύριε Σκούρη, δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα. Η γνώμη μου είναι ότι όλα αυτά θα συζητηθούν στο συνέδριο και θα ληφθεί δημοκρατικά η απόφαση την οποία θα κρίνουν τα μέλη του κόμματος. Τώρα, τι εννοείται να παραμείνει ο Τσίπρας μετά? Ο Τσίπρας θα επανεκλεγεί από τη διαδικασία αυτή. Τώρα, αν θα υπάρξει άλλος υποψήφιος δεν το ξέρουμε, αλλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή η αμφισβήτηση του κυρίου Τσίπρα από τον οποιονδήποτε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα είναι ο τρόπος εκλογής είναι το κείμενο που κατεβάζει η ομπρέλα. Κύριε Γραμματέα, επειδή είστε και καλός νομικός και όσο ώρα μιλάμε χρησιμοποιείτε καλά την ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον αυτό το εκφράζω εγώ ως προσωπική άποψη. Αυτά που είπε η κυρία Χρυστοδουλοπούλου σε κομματική εκδήλωση, ότι αν επιστρέψουμε και πάλι στην κυβέρνηση να βάλουμε τα δικά μας πρόσωπα, γιατί σας άκουγα πριν, εσείς δεν ήσασταν σε αυτή τη γραμμή, να βάλουμε τα δικά μας πρόσωπα στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση, να ελέγξουμε το κράτος. Τι λέτε γι' αυτό? Ακούστε να δείτε, η κατάσταση στο ελληνικό κράτος είναι εξαιρετικά προβληματική. Και θα σας πω το εξής, αν δεν θέλουμε να έχουμε μία νομικίζουσα άποψη για τα πράγματα, αλλά θέλουμε να κοιτάξουμε σε βάθος τα διδάγματα της πολιτικής θεωρίας και της θεωρίας του κράτους, θα δούμε ότι οι κρατικοί μηχανισμοί στην πραγματικότητα υλοποιούν πολιτικές πέρα και έξω πολλές φορές από τη βούληση των πολιτικών προϊσταμένων. Δηλαδή, όταν ένας υπουργός παίρνει μια απόφαση, υπάρχουν στο εσωτερικό του διοικητικού μηχανισμού δεκάδες φίλτρα που μπορούν αυτή την απόφαση να την φέρουν στα μέτρα τους, να την κόψουν, να την φιλτράρουν, ακόμα και να τη μηδενίσουν. Δηλαδή, ενώ υπάρχει πολιτική βούληση από την πολιτική ηγεσία, ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός είναι αυτός που στην πραγματικότητα, επειδή αναλαμβάνει την υλοποίηση μιας πολιτικής, πολλές φορές ανατρέπει τα δεδομένα.
Αυτό δεν το ζήσαμε μια και δύο φορές την περίοδο του 2015-2019. Επομένως εκεί χρειάζεται μια αναδιάρθρωση, αν θέλετε, των όρων διαμόρφωσης δημόσιας διοίκησης, έτσι ώστε αυτή να πάρει χαρακτηριστικά, δημοκρατικά, αξιοκρατικά, χαρακτηριστικά τα οποία θα δίνουν, αν θέλετε, τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, ανεξαρτήτως αν είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή η κυβέρνηση ενός άλλου κόμματος, να υλοποιεί τις πολιτικές της χωρίς να υπάρχουν αυτονομημένοι θεσμοί, χωρίς να υπάρχουν παραθεσμοί, χωρίς να υπάρχουν στρατηγικά οχυρά επιχειρηματικών συμφερόντων μέσα στη δημόσια διοίκηση. Αυτή τη στιγμή και όλα αυτά που λέω δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου, είναι πραγματικότητες τις οποίες τις έχει επεξεργαστεί η πολιτική θεωρία. Και αν κάτι ενδεχομένως διερμηνεύοντας προσπάθησε να πει η κυρία Χριστοδουλοπούλου, ήταν ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό να μπαίνουν εμπόδια από την μη εκλεγμένη διοίκηση στην εκλεγμένη πολιτική ηγεσία και στην κυβέρνηση της μιας δημοκρατίας. Ο τρόπος ενδεχομένως που το εξέφρασε να μην ήταν ο καλύτερος δυνατός, ενδεχομένως να υπάρχει και ένα, ξέρετε, ένα φιλτράρισμα των δηλώσεων της ανάλογα με αυτά τα οποία ήθελε να, ανάλογα με αυτά στα οποία ήθελε να εστιάσει, τέλος πάντων, ο δημοσιογράφος που έκανε το σχετικό ρεπορτάζ. Αλλά εδώ το πραγματικό πρόβλημα, το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν αυτονομημένες εστίες, παραθεσμοί. Και αυτό λύνεται αντικαθιστώντας αυτούς τους ανθρώπους. Όχι. Αυτό θα σας ρωτήσω, με δικούς τους ανθρώπους. Όχι, φυσικά και όχι. Αυτό λύνεται με μεγάλες δημοκρατικές τομές, όπως αυτές που επιχείρησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εν πάση περιπτώσει τώρα μην κάνει κριτική η Νέα Δημοκρατία ενός στρατού μετακλητών υπαλλήλων που έχει βάλει 200 σε κάθε υπουργείο, παρακάμπτοντας, αν θέλετε, και φτιάχνοντας άλλους παραθεσμούς. Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ προσλήψεων μετακλητών υπαλλήλων από τη μεταπολίτευση και μετά, μαθήματα στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε οποιονδήποτε άλλον, ας πούμε, για το τι σημαίνει δημοκρατία και αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πολύ συγκεκριμένες τομές, έκανε βήματα εκδημοκρατισμού της δημόσιας διοίκησης, έκανε βήματα, αν θέλετε, που στοιχίζαν, ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση, ξέρετε, στη μεταπολίτευση, που δεν πέρασε αυτή τη διάταξη που συνηθίζουν να περνάνε όλες τις κυβερνήσεις, ότι όλοι οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές των υπουργείων καθερούνται για να έρθουν οι επόμενοι. Η μοναδική κυβέρνηση η οποία εμπιστεύτηκε καθ' αυτόν τον τρόπο τη δημόσια διοίκηση. Επομένως, μαθήματα στο ΣΥΡΙΖΑ δημοκρατικότητας, ιδιαίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, πραγματικά νομίζω ότι είναι και λίγο ηρωνικό να γίνω. Να σας ευχαριστήσουμε. Ξαναλέω ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με παραθεσμικές λειτουργίες, με στρατηγικά. Μπορείτε να μας πείτε μία, παρότι δεν έχουμε χρόνο, μονολεκτικά, πού είναι μία? Κοιτάξτε, κύριε Σκουρή, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης βλέπαμε ότι φτάνουν στην τρόικα non-papers από τα Υπουργεία, ας πούμε, για τα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο, και η τρόικα είχε καλύτερη ενημέρωση από ό,τι είχε, για παράδειγμα, ο Γενικός Διευθυντής μιας υπηρεσίας. Πρώτη φορά το ακούτε αυτό? Από τα μέσα, λέτε? Από μηχανισμούς? Αλλά από πού, από τα έξω? Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Είπαμε πολλά. Να είστε καλά. Δώστε πολλές απαντήσεις την επόμενη φορά εδώ στο στούντιο. Και οι τρεις. Να είστε καλά. Να είμαστε μαζί. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.